Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Να συνδέσει με την υπογραφή της Κρήτης σήμερα βέβαια. Γιατί θα πάμε στις Φιλιππίνες. Εδώ και ένα χρόνο ένας Έλληνας, ο κύριος Λάμπρος Μπουγουλιάς, έχει εγκατασταθεί στην περιοχή Ταρλάκ, θα μας το επεβίωσε βέβαια και ο ίδιος, αν λέω σωστά την ονομασία. Έχει εγκατασταθεί στις Φιλιππίνες και έχει βαλθεί να μάθει τους Φιλιππινέζους, να τους μάθει τον ελληνικό καφέ. Έχει μια επιχείρηση εκεί στις Φιλιππίνες. Πάμε να τον συναντήσουμε. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα βέβαια. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Την καλησπέρα μας. Να μιλάμε στον ελληνικό, δεν ξέρω. Βεβαίως. Βέβαια, αν γίνεται να ακούω και τον Λάμπρο, δεν ξέρω. Έχω ένα θέμα να ακούω τον Λάμπρο λίγο. Λοιπόν, έχεις βαλθεί να μάθεις εκεί τους Φιλιππινέζους στον ελληνικό καφέ. Πώς θα πας? Πολύ καλά πάμε. Ο κόσμος μας έχει δεχθεί όπως θα έπρεπε. Έρχονται συνέχεια καινούργιοι πελάτες να δοκιμάσουν τους καφές που πήγαν στην Ελλάδα. Ναι. Και οι ίδιοι έχουν γίνει συχνοί πελάτες. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εδώ και ένα χρόνο νομίζω έχεις εγκατασταθεί στις Φιλιππίνες, σωστά? Είμαι ένα χρόνο στις Φιλιππίνες και έχω το μαγαζί περίπου 4 μήνες. Έχεις 4 μήνες. Φαντάζομαι πήγες στις Φιλιππίνες μέσα στην πανδημία. Μέσα στην πανδημία ακριβώς, μαζί με τη γυναίκα μου. Ναι. Βρισκόμασταν και οι δύο για δουλειά στην Κύπρο και φύγαμε από την Κύπρο, αποφασίσαμε να έρθουμε στις Φιλιππίνες. Αλλά πώς Φιλιππίνες τώρα, έχεις κάποια σχέση με τις Φιλιππίνες? Πώς αποφάσισες να πας τώρα στις Φιλιππίνες? Εγώ όχι, είναι η γυναίκα μου από τις Φιλιππίνες. Α, οπότε υπήρχε αυτή η στενή επαφή λοιπόν εκεί με την περιοχή. Ακριβώς. Και λες πάμε στις Φιλιππίνες. Ακριβώς. Και η ιδέα τώρα να ξεκινήσεις ένα κατάστημα, μια επιχείρηση εστίασης, καφέ. Πώς προέκυψε? Προέκυψε, εντάξει, στην αρχή ήταν διαφορετικές ιδέες που είχαμε για να κάνουμε κάποιο μαγαζί, αλλά επειδή από μικρός, από περίπου όταν έγινα ενήλικος, ξεκίνησα να πίνω πολύ συχνά καφέ και ήταν μία από τις ιδέες που είχα να κάνω ένα δικό μου καφέ και να το πίνω τον καφέ έτσι ακριβώς όπως τον θέλω, αλλά και εφόσον εδώ πέρα δεν γνωρίζουν τους καφέδες που παίρνουμε εμείς στην Ελλάδα, ναι, είτε ελληνικό, είτε φραπέ, είτε φρέντο, να τους μάθω και εδώ. Για πες μας, τι προτιμούν περισσότερο εκεί? Τον ελληνικό, το φραπέ, έχουμε και το φραπέ βέβαια, το γνωστό. Κατά σειρά προτιμάνε τον ελληνικό, μετά το φραπέ και μετά το φρέντο. Α, ελληνικός, φραπέ και φρέντο. Άσχετα το ότι έχει ζέστη εδώ, προτιμούν να πίνουν ζεστά φήματα. Μάλιστα. Γενικά είναι εύκολη η υπόθεση εκεί στις Φιλιππίνες κάποιος να ανοίξει μια επιχείρηση? Πολύ εύκολη υπόθεση. Εντάξει, εγώ δεν το έτρεξα μόνος μου. Χρησιμοποίησα κάποιον λογιστή, γιατί δεν γνώριζα νομοθεσίες και κανονισμούς. Αλλά και πάλι ήταν πολύ εύκολο, κυρίως γιατί από τη στιγμή που θα κάνεις μία αίτηση για να ανοίξεις ένα μαγαζί, μπορείς κατευθείαν να δουλέψεις στο μαγαζί. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να βγουν όλα τα χαρτιά. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα πάρεις την πρώτη έγκριση ότι το όνομα του μαγαζιού που θες να ανοίξεις είναι OK, ναι, μπορείς να ξεκινήσεις να δουλέψεις από την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και η φορολογία εκεί που κυμαίνεται? Που κυμαίνεται είναι πολύ χαμηλή η φορολογία. Αν θυμάμαι καλά, προ-πανδημίας ήταν στο 3%. Μιλάω τώρα για τα εισοδήματα του μαγαζιού. Ναι. Βέβαια, στην αρχή της πανδημίας ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Φιλιππινών ότι θα κατέβει η φορολογία στο 1%. Α, είναι πάρα πολύ κάτω δηλαδή εκεί, Ναι. Ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν έχεις μετανιώσει που τα άφησες όλα και πήγες στις Φιλιππίνες και φαντάζομαι δεν σκέφτεσαι και την επιστροφή προς Ευρώπη. Όχι. Κάποια στιγμή μετά την πανδημία σίγουρα θα πάμε διακοπές στην Ελλάδα, ναι, σίγουρα στο νησί, αλλά για μόνιμα όχι να γυρίσω. Στο νησί, καταγωγή σου από Ελλάδα? Από Μυτιλήνη. Από Μυτιλήνη, μάλιστα. Ναι. Αναφορικά τώρα έχετε και delivery εκεί, μπορείς να πας στον καφέ να... να μεταφέρεις εσύ για delivery. Υπάρχουν, στην Ελλάδα κυρίως χρησιμοποιείται μία εφαρμογή delivery. Εδώ πέρα υπάρχουν 2-3 σε όλες τις Φιλιππίνες, αλλά εκτός αυτού κάθε πόλη έχει 3-4 ντόπιες εφαρμογές delivery. Γενικά το χρησιμοποιούν πολύ οι ντόπιοι. Μάλιστα. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα βέβαια. Έχεις βάλει και το χρώμα το μπλε, φαντάζομαι λόγω της πατρίδας, έτσι δεν είναι? Λόγω της πατρίδας, εντάξει. Και ένας βασικός λόγος ήταν ότι οι Φιλιππινέζοι κυρίως γνωρίζουν την Ελλάδα της Σαντορίνης. Και από ό,τι μου έχουν πει, και υπάρχει η Σαντορίνη σαν αναφορά σε ένα μαθημά του στο σχολείο, αλλά και τα τελευταία χρόνια έπαιζε κάποιο σύριαλ στην τηλεόραση, μου είπανε, που είχε πάνω από τη Σαντορίνη και πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν στην Ελλάδα μέσα από τη Σαντορίνη. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, όλα να πάνε περίφημα, το μέλλον σου είναι εκεί. Βλέπουμε έχεις μαζί με τον καφέ και κάποιοι, έχεις και μπακλαβά, έχεις και τυραμισού. Βλέπουμε κάποια. Γλυκά με συνταγές της γιαγιάς μου. Ναι. Εγώ με βοηθάει η γυναίκα μου. Οπότε τα παρασκευάζεις εσύ? Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή σηκώνες το πρωί τώρα και ξεκινάς τη διαδικασία των γλυκών. Έχω κάποιον υπάλληλο τις τελευταίες ώρες, οπότε το πρωί θα ξεκινήσω να φτιάξω γλυκά. Τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει και φτιάχνουμε και κάποια αλμυρά πιάτα. Ναι. Πουσακά, παστίτσιο, σίδους. Τι φεύγει περισσότερο? Τι φεύγει περισσότερο? Γλυκά. Είναι γλυκατζίδες εδώ. Είναι γλυκατζίδες εκεί, Είναι γλυκατζίδες. Το μουσακά, παστίτσιο και τέτοια δεν τα προτιμούν ή τους πέφτει λίγο? Σίγουρα τα προτιμούν. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί σχεδόν στο 90% των πιάτων τους θα πάνε και μαζί με ρύζι. Οπότε το να φτιάξεις κάτι φαγητό που είναι τελείως διαφορετικό με τη δική τους κουλτούρα, εξετάζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, Λαμπρό, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Τι ώρα είναι τώρα εκεί? Τώρα εδώ είναι 12, πάμε για ύπνο. Είναι 12, οπότε παρέμεινες τώρα ξύπνιος εκεί, έχεις το πρωί πρωινό ξύπνημα, οπότε να σε αποδεσμεύσουμε αυτό το χαμόγελο εκεί το ελληνικό της πατρίδας. Η αλήθεια είναι πως μας γεμίζει εδώ. Καλή επιτυχία, με το καλό να τα ξαναπούμε, που θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Μέχρι το τέλος της σεζόν εδώ είμαστε. Ελπίζω. Λοιπόν, να είστε καλά,